Δοκιμαστική επίδειξη στο λιμάνι του Ηρακλείου για το μίνι τηλεχειριζόμενο υποβρύχιο από το Εργαστήριο Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του ΙΤΕ, παρουσία του λιμενάρχη, στελεχών του ΟΛΗ και άλλων φορέων. Ο Νίκος Καμπάνης αναφέρθηκε στις δυνατότητές του στο πλαίσιο των ωκεανογραφικών μετρήσεων. Ένα νέο εξοπλισμό τον οποίο απέκτησε το εργαστήριο για να μπορέσει να εντείνει την δράση του στην συλλογή δεδομένων. Ο εξοπλισμός αυτός αφορά ένα μίνι τηλεκατευθυνόμενο υποβρύσιο, αυτά που λέγονται ROVs, Remote Operated Vessels, και το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το έργο της Εθνικής Υποδομής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, την οποία είναι μέλος του εργαστήριου. Το μίνι υποβρύχιο έχει επιχειρησιακό βάθος 150 μέτρα, είναι εξοπλισμένο με δύο κάμερες που παρέχουν εξειδικευμένες απεικονίσεις, δειγματολήπτες νερού και ειζήματος και αισθητήρες για τη θερμοκρασία και πίεση. Το ROV αυτό έχει πάνω του αισθητήρες οι οποίοι μπορούν να καταγράφουν ωκεανογραφικές παραμέτρους όπως θερμοκρασία, υδροστατική πίεση, επίσης ποιότητα νερού. Έχει δύο κάμερες οι οποίες δίνουν εικόνα, εκ των οποίων η μία δίνει εξειδικευμένη εικόνα από την οποία μπορεί να γίνουν λεπτομερείς μετρήσεις και τριδιάστατες αναπαραστάσεις εικόνας από τον βυθό. Και επίσης ένα πολύ ενδιαφέροντα αισθητήρα, ο οποίος μπορεί να μετράει πάχος επιφανειών τις οποίες ανοιχνεύει υποθαλασσίως. Η ανάπτυξή του παρέχει στον χρήστη αυξημένη δυνατότητα εργασιών στη θάλασσα και λειτουργεί συμπληρωματικά με άλλα όργανα που διαθέτει το εργαστήριο για την αναγνώριση πυθμένα. Είναι ένα όργανο το οποίο έρχεται και συνδέεται και δένει με τα όργανα τα υπόλοιπα που διαθέτει το εργαστήριο, που στην περίπτωση αυτή είναι κυρίως όργανα που δίνουν ακουστική πληροφορία. Εγώ πάντα λέω ότι στην θάλασσα βλέπουμε ακούγοντας. Έρχεται λοιπόν και κουμπώνει με τις τεχνικές τις ακουστικές που έχουμε για να καταγράφουμε τις ιδιότητες του πυθμένα της θάλασσας και διάφορες άλλες παραμέτρους που μας ενδιαφέρουν, και έτσι δίνει μια μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά την συλλογή δεδομένων και την ολοκληρωμένη προσέγγιση τους από το εργαστήριο. Στόχος της έρευνας είναι η ευκολότερη αποτύπωση του θαλάσσιου περιβάλλοντος με σκοπό την ανίχνευση και αναγνώριση υποθαλάσσιων θέσεων πολιτιστικής κληρονομιάς σε παράκτιες περιοχές.